Τέατρο Αργεντίνα, ένας αξιωματικός παρασύρθηκε τόσο πολύ που πέταξε το χιτόνιό του και πήδηξε από τον εξώστη στην πλατεία, χωρίς ευτυχώς να χτυπήσει ούτε αυτός, ούτε να χτυπήσει και κανέναν άλλον. Στην πρεμιέρα του Ριγκολέτο και του Χορού Μεταφιασμένων, ο συνθέτης είχε μεγάλα, σοβαρά προβλήματα λογοκρισίας με την αυστριακή αστυνομία. Η πρεμιέρα της Τραβιάτα ήταν ένα περίγραπτο φιάσκο. Να όμως που για την πρεμιέρα αυτής της νέας όπερας του Βέρντι, του Τροβατόρε, γιατί για αυτήν πρόκειται, ο κόσμος πήγαινε και δεν τον σταματούσε ούτε καιρός, ούτε ακόμα και η πρόσφατη αύξηση της τιμής του εισιτηρίου που είχε γίνει. Το αποτέλεσμα, ένα γεμάτο θέατρο που αποθέωσε το συνθέτη. Και έγραψε ο απεσταλμένος της εφημερίδας Gazzetta Musicale του Μιλάνου, έγραψε στην εφημερίδα του: «Η μουσική μας ανέβασε στα ουράνια. Το κοινό άκουγε με θρησκευτική σιωπή κάθε νούμερο και όποτε μπορούσε ξεσπούσε σε χειροκροτήματα. Το τέλος της τρίτης πράξης και ολόκληρη τέταρτη πράξη προκάλεσαν τέτοιο ενθουσιασμό που έπρεπε να επαναληφθούν». Αυτή λοιπόν ήταν η πρεμιέρα του Τροβατόρα ή του Τροβαδούρου, που ήταν το δεύτερο από τα τρία μεγάλα έργα της μεσαίας περίοδου του Βέρντι. Τα άλλα ήταν το Ριγκολέτο και η Τραβιάτα. Υπήρξαν όμως και κριτικοί που παραπονέθηκαν για τη βία που υπήρχε διάχυτη στο έργο, για τους γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί θάνατοι, πολλή μελαγχολία. Το έργο ήταν βαρύ, καταθλιπτικό. Και η βία που υπάρχει, η μελαγχολία που υπάρχει, καθρεφτίζει νομίζω τις δυσκολίες προσωπικές και επαγγελματικές που περνούσε την εποχή εκείνη ο Βέρντι. Άλλωστε, σε ένα γράμμα του στην κόμισσα Μαφέη λέει ότι παραπονούνται ότι στο έργο μου υπάρχουν πολλοί θάνατοι, υπάρχει πολλή μελαγχολία. Μα μήπως ο θάνατος δεν είναι το μόνο που υπάρχει στη ζωή? Υπάρχει τίποτα άλλο? Τι λοιπόν και αν η υπόθεση είναι εξωφρενική ή αστεία, όπως τη χαρακτηρίζουμε μερικοί, τι και αν έχει αποτελέσει αντικείμενο σάτυρας? Ο Τροβατόρα λειτουργεί μέσα από την θαυμάσια μουσική που έχει γράψει ο Βέρντι, μέσα από την αμεσότητα και τη ζωντάνια των ηρώων του, μέσα από τον πλούτο των μελωδιών του, την φορτισμένη μελαγχολία της μουσικής που έγραψε για τη Λεωνόρα, την ομορφιά που δίνουν τα σκούρα ηχοχρώματα της ορχήστρας του. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από αυτήν την όπερα? Το «Στριν ντε λα βάμπα» της Αζουτσένα, το «Άι νος τριμόντι» που είπα στη βόμενο στον Μπέρναρ Σο, θα έκανε ακόμα και ένα κόκκινι να νοσταλγεί στα βουνά που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του? Τα θαυμάσια χοροδιακά, ή αυτό το την άρια του Μανρίκο, «Di quella pira», όπου στην πρεμιέρα ο τενόρος, παρασυρμένος από τον ενθουσιασμό, έδωσε ένα ψηλό ντο? Από τότε δεν υπάρχει τενόρος που έστω να σκεφτεί να μην τραγουδεί στον ντο που δεν είναι γραμμένο από το συνθέτη.